δύο ανέδοτα. Και σήμερα θα δούμε αν οι επενδύσεις έχουν σχέση με τον Τζο. Έχουν μετοχές σχέση με ρουλέτα, πόκερ, φρουτάκια, τον Διά. Καλά, η απάντηση είναι όχι σαφώς. Αλλά ας το δούμε αναλυτικά και εμπεριστατωμένα. Πάντως στην ερώτηση, αν επενδύσουμε σε κάποιο συγκεκριμένο επενδυτικό όχημα στο χρηματιστήριο ή στον άσο της Λίβερπουλ, η απάντηση είναι απλή. Μόνο το πρώτο είναι επένδυση. Πάμε λοιπόν. Πριν προχωρήσουμε, ρωτούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην πλατφόρμα της Freedom 24 που είναι ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Έχω αφήσει το προσωπικό μου link, παιδιά, στην περιγραφή του βίντεο, όσο και στο pin comment. Χρησιμοποιώντας το, στηρίζετε τόσο πολύ το κανάλι μου. Αλήθεια, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Ανταποδοτικά, επειδή χρησιμοποιείτε το link μου, θα πάρετε και την πρώτη σας δωρεάν μετοχή ως 800 ευρώ, αν είστε 125. Αλλά και 125 να είστε, θα πάρετε έναν ολόκληρο μήνα χωρίς καμία προμήθεια. Μιας που είμαστε εδώ, κάντε και ένα like σε αυτό το βίντεο και αφήστε ένα σχόλιο, έστω και μία καρδούλα. Βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Παιδιά, τα βίντεο μου σκοπό έχουν να ψυχαγωγήσουν ή να ενημερώσουν. Δεν είναι επενδυτική συμβουλή, είμαι ερασιτέχνη επενδύτρια, επενδύω μόνο τα δικά μου χρήματα. Δεν είμαι πιστοποιημένη. Ποτέ δεν παίρνουμε οικονομικές συμβουλές από το YouTube. Μόνο εμπιστευόμαστε τους ειδικούς και τις ειδικές. Και πάντα κάνουμε και την προσωπική μας έρευνα πριν επενδύσουμε σε οποιοδήποτε project ή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα. Ας ξεκινήσουμε το σημερινό μας βίντεο με ορισμούς. Τι θεωρείτε, Τζο? Πρακτικά μιλάμε για την τοποθέτηση χρηματικών ποσών σε κάποιο τυχαίο γεγονός με την ελπίδα και την προσδοκία ότι θα εξελιχθεί όπως το περιμένουμε και αυτό θα μας αποφέρει κέρδη. Με αυτόν τον ορισμό κατά νου τζογάρουμε στο καζίνο, στα φρουτάκια, στο τζόκερ. Όχι, δεν θα σου κάτσει. Στον υπόδρομο. Είναι αρχοντικό παιχνίδι το υπόδρομο. Είναι για αρχόντι το υπόδρομο. Και αλλού. Ο κοινός παρονομαστής, παιδιά, σε όλα αυτά είναι η τυχαιότητα. Και παρότι υπάρχουν κάποιες στρατηγικές για να βελτιώσουμε τις πιθανότητές μας, όχι. Στο τέλος, η θεά τύχη είναι αυτή που θα κρίνει αν βγάλουμε χρήματα ή όχι. Άρα, τζόγος. Επένδυση από την άλλη τώρα. Θεωρείται η διάθεση πόρων, δηλαδή χρημάτων μας, σε κάποιο επενδυτικό όχημα με την εκτίμηση ότι σε βάθος χρόνου θα αποκτήσει μεγαλύτερη αξία από αυτή που έχει σήμερα. Προσοχή εδώ. Αγοράζουμε κάτι που ήδη έχει αξία. Απλά προσμένουμε σε αύξηση αυτής. Σαφώς, όλες οι επενδύσεις δεν είναι αυτό που λέμε νερό για λειτουργιά, ε! Γι' αυτό και οι επενδύσεις έχουν μεγαλύτερο ρίσκο κάποιες, μικρότερο ρίσκο κάποιες άλλες. Ακόμα δηλαδή, και αφού ξεχωρίσουμε τζόγο και επενδύσεις, πρέπει στο κομμάτι των επενδύσεων να κάνουμε και άλλα φίλτρα για να προστατεύσουμε τα χρήματά μας. Γιατί, παιδιά, δεν τα βγάζουμε εύκολα, δεν μας τα χαρίζει κανείς και καμία, οπότε ας τα προσέχουμε. Πάντως, αντικείμενα που αυξάνουν την ήδη υπάρχουσα αξία τους μπορεί να είναι οι μετοχές, ο χρυσός, τα ακίνητα, τα ομόλογα και διάφορα άλλα επενδυτικά οχήματα. Και αφού δώσαμε τώρα τους ορισμούς, πάμε στη σύγκριση των δύο. Ρίσκο. Όταν επενδύουμε, έχουμε ναι μεν ρίσκο, αλλά πολύ χαμηλότερο από όταν τζογάρουμε. Αυτό συμβαίνει γιατί επενδύοντας σε μία μετοχή, έχουμε πάντα την επιλογή, για παράδειγμα, αν η μετοχή για κάποιο λόγο πέφτει, να την πουλήσουμε και να μετριάσουμε την απώλειά μας. Ακόμα, ας πούμε, υπάρχουν και εργαλεία που μας βοηθάνε σε αυτό. Όπως η επιλογή Stop Loss που μας δίνει η πλατφόρμα της Freedom, με την οποία μπορούμε να θέσουμε ένα κατώτατο όριο στην τιμή της μετοχής, το οποίο, εάν το φτάσει, αμέσως η πλατφόρμα πουλάει τη μετοχή μας και σταματάει η απώλεια των χρημάτων μας. Τώρα θα με πείτε, αυτό υπάρχει και στον ψηφιακό στοιχηματισμό σε αθλητικά γεγονότα, το περίφημο, ας πούμε, cash out. Ναι, όχι. Γιατί εκεί, σε αυτό το cash out, πρώτον εξαρτώμαστε από το τι μας δίνει η πλατφόρμα ως cash out και όχι η αγορά. Η προσφορά και η ζήτηση δηλαδή. Και πάντα πρέπει να θυμόμαστε ότι μας δίνεται αυτή η επιλογή σε περίπτωση που κερδίζουμε. Όχι σε περίπτωση που χάνουμε. Σε περίπτωση που χάνουμε, νάδα. Σε περίπτωση που κερδίζουμε, η επιλογή εξόδου μας είναι προς όφελος της πλατφόρμας, όχι ημών. Άρα, ναι, και οι επενδύσεις έχουν ρίσκο και επένδυση που επένδυση διαφέρει, εννοείται. Και ξαναλέω, εννοείται ότι έχουν ρίσκο. Αν δεν είχαν ρίσκο, δεν θα είχαν απόδοση. Αλλά στον τζόγο βασιζόμαστε εξ ολοκλήρου στην έκβαση ενός τυχαίου γεγονότος. Βγήκε, τα πήραμε. Δεν βγήκε, πάνε τα λεφτά μας. Τις περισσότερες φορές δεν βγαίνει. Και αυτές που βγαίνει δεν αρκούν για να ρεφάρουν. Όλα ή τίποτα που λέμε, τόσο απλά, χωρίς ενδιάμεσα στάδια. Τώρα, μια ειδοποιώς διαφορά είναι και η διάρκεια. Ο τζόγος είναι κατά κανόνα μια διαδικασία που διαρκεί λίγο. Πόσο θα κρατήσει ένα τραπέζι πόκερ ή ένα μακροχρόνιο στοίχημα με το ποια ομάδα θα κατακτήσει τον χι τίτλο. Από την άλλη, η επένδυση σε κάποιο επενδυτικό όχημα μπορεί και πρέπει να κρατήσει χρόνια. Βαρετές, σταθερές, μακροχρόνιες επενδύσεις, παιδιά. Γιατί επενδύουμε σε κάτι που περιμένουμε να αναπτυχθεί, να πάρει αξία με το χρόνο και αυτή η αξία να μένει στα χέρια μας ως κέρδος. Να προσθέσουμε βέβαια εδώ και το γεγονός ότι όταν όντως επενδύουμε και δεν τζογάρουμε, έχουμε και άλλα πολλαπλά ωφέλη παράλληλα. Παραδείγματος χάρη τα μερίσματα. Εγώ που έχω αγοράσει το ETF DGRW.eu, όσο καιρό το κρατάω, κάθε τρίμηνο με πληρώνει. Όσο περισσότερα λοιπόν έχω, τόσο περισσότερα μερίσματα παίρνω. Τέλος, όταν ποντάρουμε κάπου σε ένα τυχαίο γεγονός και αυτό δεν επέλθει, δεν έχει επιστροφή. Δώσαμε χ ευρώ. Βγήκαν τα νούμερα, δεν κερδίσαμε, πάνε τα λεφτά. Δεν υπάρχει δηλαδή επιστροφή ή με κάποιον τρόπο οποιονδήποτε μετριασμός της χασούρας. Άρα και πάλι καταλήγουμε στο όλα ή τίποτα στη μία περίπτωση και στο αργό χτίσιμο πλούτου στην άλλη. Γιατί, παιδιά, αυτό είναι οι επενδύσεις. Αν θέλουμε να επενδύουμε και έχουμε στο νου μας ότι, α,
θα βάλω 1000 ευρώ και σε ένα μήνα θα τα έχω κάνει 2000. Μαντέψτε. Αυτό είναι είτε τζόγος είτε απάτη. Πάντως επένδυση δεν είναι. Οπότε προσοχή τι κάνουμε με τα χρήματά μας. Τέλος, παιδιά, ειδοποιώς διαφορά, η έρευνα. Η δουλειά που κρύβεται από πίσω. Κατά κανόνα ο τζόγος δεν έχει έρευνα. Απλά πατάμε ένα κουμπί και περιμένουμε τις περιστροφές να μας κάτσουν. Και μη με πείτε για τον αθλητικό στοιχηματισμό που θέλει διάβασμα. Η ένστασή μου εδώ είναι η εξής. Γιατί να επενδύσω τόσο χρόνο να μάθω για μια ποδοσφαιρική ομάδα, τα στατιστικά, την προϊστορία, τον τραυματισμό, τη φόρμα, τους τιμωρημένους παίκτες, το κίνητρο, τα παρασκήνια, τη διαιτησία, σχέσεις παραγόντων και κυριολεκτικά δεκάδες άλλους παράγοντες, και να μην αφιερώσω τον ίδιο χρόνο να μελετήσω μια μετοχή. Για να μάθω και πράγματα για την αγορά και το πώς λειτουργεί το χρήμα εκεί έξω γενικότερα. Γιατί να πω και κάτι. Στη μία περίπτωση, όσες πραγματικά πληροφορίες και να συλλέξω, όσο καλά και να διαβάσω, πάντα θα υπάρχει μια Ελλάδα στο γύρο του 2004 που θα τα ανατρέψει όλα. Και θα στείλει όλες τις προβλέψεις στον κουβά, γιατί αυτή είναι η έννοια του τζόγου εξάλλου. Τα καλά λεφτά δίνονται όταν συμβεί το απρόβλεπτο, ε! Στις επενδύσεις, όχι. Καταλήγοντας πάντως, εγώ πραγματικά τελικά δεν θα έκανα ούτε το ένα ούτε το άλλο. Σπάνια δηλαδή κάνω θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση σε μία μόνο μετοχή. Για την ακρίβεια το κάνουμε μία φορά το μήνα μόνο, με τη βοήθεια της ομάδας μου ολόκληρης, για να αγοράσουμε τη μετοχή της αρισκίας μας με 1000 ευρώ που έχουμε πει ότι 1000 ευρώ θα βάζουμε σε μία μετοχή κάθε μήνα. Όπως κάναμε για παράδειγμα τον Οκτώβρη, εδώ. Κατά τα άλλα, ακόμα και οι μεμονωμένες μετοχές έχουν πολύ ρίσκο για τα γούστα μου. Δεν βάζω εκεί όλα μου τα χρήματα. Θεωρώ λοιπόν ότι ο χρόνος που πρέπει να επενδύσω για να μάθω τις επενδύσεις αλλού στις δουλειές μου ή στις εταιρείες μου θα μου αποδώσει πολύ περισσότερο. Άρα δεν επενδύω. Όχι βέβαια, σαφώς και επενδύω. Απλά μέσα σε 5 λεπτά. Τόσο μου παίρνει η επένδυση κάθε μήνα. Έκανα μία φορά την έρευνά μου στην αρχή. Κατέληξα στο asset το οποίο πιστεύω θα με φέρει στην οικονομική ανεξαρτησία και την πρόορη αυτοσυνταξιοδότηση σε 10 χρόνια από τώρα για την ακρίβεια. Και έτσι αγοράζω κάθε μήνα με όσα περισσότερα χρήματα μπορώ, αλλά σίγουρα με 1000 ευρώ τουλάχιστον, το ETF DGRW.eu. Το οποίο ακολουθεί τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες. Δίνει διαρκώς αυξανόμενο μέρισμα. Αυτή τη στιγμή 2,2%. Κάθε τρίμηνο μας πληρώνει όσα περισσότερα ETF τέτοια έχουμε. Περισσότερο μέρισμα παίρνουμε. Και μάλιστα είναι UCITS, δηλαδή αφορολογητότατο. Και το μέρισμα που παίρνουμε κάθε τρίμηνο, αλλά και όσο μεγαλώνει σε υπεραξία, πάνε όλα τσέπη. Δεν πληρώνουμε τίποτα στο ελληνικό κράτος, γιατί αρκετούς φόρους πληρώνουμε ήδη. Τώρα, αυτό εννοείται δεν είναι επενδυτική συμβουλή, αλλά αν θεωρήσετε ότι θέλετε να δοκιμάσετε κάτι τέτοιο για να χτίσετε ένα χαρτοφυλάκιο, ο τρόπος να το αγοράσουμε είναι απλός. Αφού έχουμε ανοίξει τον δωρεάν επενδυτικό μας λογαριασμό στη Freedom 24, ελπίζω από το link της περιγραφής αυτού του βίντεο ή του pin comment για να πάρουμε και την πρώτη μας δωρεάν μετοχή 800 ευρώ. Μπαίνουμε στην πλατφόρμα της Freedom 24, πατάμε στο πεδίο συναλλαγές. Γράφουμε dgrw.eu, πατάμε άνοιγμα συνεδρίας, βάζουμε τον κωδικό που θα μας έρθει στην εφαρμογή για επιβεβαίωση, ανοίγουμε τη συνεδρία, πατάμε αγορά και το έχουμε. Και τώρα, αντί για το δίλημα μαύρο ή κόκκινο, απαντώ dgrw.eu και έχω το κεφάλι μου ήσυχο μακροχρόνια βαρετά. Και σταθερά. Κλείνοντας, να ευχαριστήσουμε ακόμη φορά την πλατφόρμα του Freedom 24 που ήταν ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Αναμένω ερωτήσεις ή απορίες για τα σώδια με σήμερα ή ιδέες για επόμενα βίντεο. Αυτά από εμένα, σας φιλώ και τα λέμε αύριο.